Τι γίνεται, φίλε. Σε τι κατάσταση. Ακουστικά περίμενε. Βάλε ακουστικά. Έχουμε γραμμή. Πάμε τον πάρουμε. Δεν πειράζει. Καλησπέρα. Αφήστε να αναπτύξουμε θεματολογία τη εκπομπή. Ναι. Μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο το ραδιοφωνό σα. Α, ψηλό. Έλα. Πάμε. Περιμένετε να το τελειώσει το διάλειμμα, είστε έτοιμοι να τηλεφωνήσει. Τόσα πράγματα έχει να πει. Μένω στην εκπομπή που έχει παραβολή ο Πάο μέσα. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει. Καταρχήν δεν μου αρέσει πάρα πολύ η πληροφόρηση. Λίγο να ασχοληθώ με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Νίκο, συγγνώμη για προπάθεια τη καρδιά μου. Για ποιο λόγο. Αλλά γενικά του Κύπρου δεν του ψηλοπάω πολύ. Ούτε κι εγώ. Αυτό είναι σαν αποκατάληψη. Ναι. Καταρχήν Κύπριο, φτωχό, Εβραίο και Αρμένιο δεν θα βρει. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είχα αυτή τη φιλοσοφία από παλιά. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι μου μάθανε δηλαδή από παλιά. Το επιβεβαιώνω. Αλήθεια, επιβεβαιώνεις. Δεν είναι κακό βέβαια αυτό. Όχι, δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά Κύπριο, Εβραίο και Αρμένιο, φτωχό δεν θα βρει. Ναι. Λοιπόν, πάμε από γρήγορα. Επίσης, για να γελάσουμε λίγο. Ναι. Μαύρο κολυμβητή έχει δει ποτέ προαθλητή? Όχι, ποτέ. Όχι. Ποτέ. Σκακιστή? Ούτε. Ρωμάν έχει πρόβλημα με μοιοπία ή υπερβιοπία? Ποτέ, δεν φοράνε ποτέ γυαλιά. Ποτέ. Μάλιστα. Καταρρύπτουμε στην πλήμη. Όσο δε για το φίλο μου τον Γιώργο. Ναι. Να του πω ότι αυτό το γουρί το ξεκίνησε ο αδερφός μου ο δίδυμος. Με έπαιρνε πάντα παραμονή του Πάου Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι εντελώς τυχαία και μου το κόλλησε ο αδερφός μου ο μεγαλύτερος. Μου λέει πάντα μας παίρνει να πούμε ναι. Το δοκίμασα και ο Γιώργος, το έχω παρατηρήσει, το δοκίμασα 2-3 φορές. Ναι. Ναι. Αλλά όποτε εγώ παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο, τώρα τον πήρα πριν 3 λεπτά, το έχει κλειστό. Ναι. Και εγώ δεν τον παίρνω ποτέ σε ώρα παιχνιδιού. Καμία σχέση, τον παίρνω σε καθημερινές, κανονικές μέρες για να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Ναι. Δεν το παίρνω δηλαδή, δεν έχει να κάνει σχέση δηλαδή, με παιχνίδια τα τηλεφωνήματά μου στον Γιώργο. Ναι. Και ο Γιώργος είναι άτομο που το σηκώνει, αναπάνει την πυροσβεστική κάνει, ας πούμε. Για... εντάξει. Τέλος πάντων, η κλήρωση για μένα είναι ένα από τα σημαντικότερα πρώτα δείγματα, ναι, που θα δείξει η έκβαση του ελληνικού πρωταθλήματος. Π.χ. εγώ θέλω 2 πρώτες αγωνιστικές, 2 light match in Τούμπα και το τρίτο να είναι light εκτός έδρας. Ναι. Εντάξει. Να μαζέψω σε μπαμπά με 9 πονταλάκια. Γιατί εκκίνηση, όπως και να το κάνουμε, άλλο να ξεκινήσει με 9 πονταλάκια και άλλο να κληρωθείς με 2 με ένα πανιόνιο εκτός έδρας, λέμε αν υπάρχει. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η ομάδα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένη στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, είναι τόσο σημαντικό μάτς αυτό και είναι τόσο δύσκολο ο αντίπαλος, που πρέπει πρώτη αγωνιστική με τον Απόλλωνα να σμήνεις. Πρώτη αγωνιστική για να μην παίξει. Καλό. Ας παίξουμε, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, απλά θέλω να σου πω, η περσινή κλήρωση ήταν καθαρότατα. Δηλαδή, από εκεί φαίνονται, ρε παιδί μου, τα βήματα που προσπαθεί, τις λάκες, πότε θα είναι τα ντέρμπι, εντός, εκτός. Δηλαδή, άκου να σου πω, σημαντική λεπτομέρεια. Τώρα θα μου πεις είναι και τα play-off. Τελευταίο μάτς, μην έχουμε light ομάδα στην Τούμπα. Ουσιαστικά έχουν κρυφθεί τα πάντα, τζάμπα 3 βαθμοί. Θέλω να έχω τελευταίο μάτς εκτός σαν πεις. Μπορεί να καίγεσαι, αλλά συνήθως επειδή δεν καίγομαστε τελευταία αγωνιστική. Τα πάντα έχουν κρυφθεί από την 23η-3η, 25η αγωνιστική, καταλαβες. Ναι. Είναι θέμα φιλοσοφίας, πώς αντιλαμβάνεσαι με τη διάρκεια των χρόνων, με τις κληρώσεις και όλα αυτά. Ναι, αυτό. Το τζίνο μου το ξύνω βέβαια σιγά σιγά, το χαϊδεύω, το μιλάω. Ναι. Ναι, το χαϊδεύω, το έχω πάει στο 75-25. Τώρα ανεβαίνουμε. Λοιπόν, και η γραμμή τρώω χαιρετήματα, το Γιώργο, το φίλο μου. Ναι. Το μεγαλύτερο χυμαδιό μετά από μένα που γνωρίζει τη ζωή μου. Και Γιώργο, σήκωσε το. Τώρα το έχει κλειστό. Άμα σου δώσω το σάρι τηλέφωνο του, θα δεις ότι το έχει κλειστό. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δεν σου πήρε πριν 7 λεπτά, σε του τηλεφώνησε και τώρα το έχει κλειστό. Τέλος πάντων. Φιλιά πολλά. Να σε καλά, ψηλέ. Να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Νεκτάριε. Λοιπόν, μετά από αυτό που έκανε χθες ο Πόη, το ότι σήμερα ξεπέρασαν τα 1 εκατομμύριο τα τεστ στην Ελλάδα, είναι ένα στοιχείο ιστορικό. Ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο, μπράβο μας. 1 εκατομμύριο 3 χιλιάδες. Μπράβο. Ο ΡΟ έχει πέσει από κάτω. Ναι.
Και φυσικά οι Σουηδοί, ενώ ο δικός μας πήγε στο 0,72, να πω ότι 20 Ιουλίου είχε ανέβει στο 1,01 από κάτι που γίνονται, πιστεύω να ξέρετε από τι έγινε, αυτή τη στιγμή στο 0,72 και τη Σουηδίας, ναι, που τους Σουηδούς τους κοροϊδεύαμε, ναι, ναι, ναι. Φυσικά. Είναι αυτή τη στιγμή στο 0,36 και χθες, δεν ξέρω, κάποια site το γράψανε από χθες, ο πνευματικός πατέρα του νυν Τσιόδρα της Σουηδίας, χθες έγινε αντιπρόεδρος στο BOI γιατί οι συμβουλές του αποδείχτηκαν ως οι καλύτερες επιδημιολογικά. Στο μεταξύ, Νεκτάρια, θυμάσαι στα ξεκινήματα της φάσης που ό,τι γινόταν στη Σουηδία το μαθαίναμε, έχει πολλά κρούσματα και δεν συμμαζεύεται και μάλλον καλά. Πρώτη το μαθαίναμε. Φίλε, δεν μαθαίνουμε τίποτα, είναι απίστευτο, δεν γράφεται τίποτα, φοβερό. Παιδιά, προχθές μια μέρα η Σουηδία είχε 60 κρούσματα, μια άλλη είχε 120 κτλ. Ναι. Φυσιολογικό είναι, εγώ σας είπα. Δηλαδή, αν βρεθούν, αν και οι τρεις, λέμε τώρα, οι δύο, έχετε δύο κρούσματα. Λέω παραδείγματος χάρη ότι και ο Παπαδόπουλος, ναι, και ο... έχετε δύο κρούσματα. Για να βάλω και το Μαντζιούκι. Ναι. Δηλαδή, αν για μισό χρόνο κλείσουν το ραδιό, όπως έγινε το lockdown, ναι, επιστεύετε εσείς ότι μετά θα είναι μικρή τα κρούσματα, αφού δεν θα βρίσκεστε καθόλου. Όταν έρθετε σε επαφή μετά από μισό χρόνο, δεν θα γίνει κάτι. Λογικό, δεν είναι, παιδιά. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Σουηδία είναι στο 0,36 και ο πνευματικός πατέρα του νυν Τσιόδρα της Σουηδίας έγινε χθες αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Καταπολέμησης τέτοιων αναγκών. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν το πέπεξαν τα ελληνικά κανάλια. Όχι βέβαια, αυτό λέω. Αυτό λέω. Στο ξεκίνημα όμως διαβάζαμε για το πόσο κρούσματα είχε και τι λάθη κάνανε και τέτοια. Και καλέ. Τα μην με λένε εμένα όμως συνωμοσιολόγο. Γιατί ο ίδιος ο Πόη τον έκανε. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι το Sputnik που είπαν οι Ρώσοι ότι είχε 100% αποτελεσματικότητα, επειδή η βάση και στατιστικής και ιστορικής δεν μπορεί ένα εμβόλιο να γίνει τόσο γρήγορα, απλώς οι Ρώσοι ήταν έτοιμοι, ή η Σοβιετική Ένωση, γιατί η Σοβιετική Ένωση είναι η ιδεολογία, γιατί η Σοβιετική Ένωση είναι η Τσαρική Ρωσία, το ίδιο πράγμα είναι, ήταν πανέτοιμοι από παλιά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πιστεύω ότι ίσως να κάνουν κάποιες ψηλομετατροπές και γι' αυτό έχει και 100% επιτυχία. Το 100% επιτυχία δεν συμβαίνει πουθενά για κάτι καινούριο. Λοιπόν, τώρα πάμε σήμερα τελικά η κλήρωση θα γίνει 7.30 ώρα. Όταν θα γίνει 7, έγινε 7.30. Έγινε 7.30. Τέλειο. Έτσι έμαθα. Δεν ξέρω, μακάρι να γίνει 7. Όχι, 7 η ώρα, ρε. Ήταν καλό να ήταν. Γιατί τελευταία. Όχι, 7.30 έχει δίκιο, το αναφέραμε εκείνο. Σωστό. Πολύ καλό. Ναι, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Με αυστηρά περιορισμένο αριθμό παρευρισκομένων. Όπω τέλεια, ναι. Και από ό,τι φαίνεται για τον μπάσκετ, τα κλασικά μάλλον δεν πέφτει κανείς. Ναι. Και δεν ξέρω αν βγήκε απόφαση για τι θα γίνει με Football League, με Super League 2 και Football League, άμα θα γίνει ένα, άμα θα γίνει πάλι δύο. Ήταν σήμερα να βγουν οι τελικές αποφάσεις. Κάτσε να ξεπεράσουμε τη Super League σήμερα και με κληρώσει και με όλα που πήραν τις αποφάσεις σήμερα με τις προκηρύξεις και δεν συμμαζεύεται. Και νομίζω ότι από εβδομάδα θα ασχοληθούν και με αυτό το ζήτημα. Α, γιατί είπαμε ότι σήμερα θα βγαίνουν όλες οι διαφορές στο διοικητικό, μη διοικητικό δικαστήριο κτλ. Όλα αυτά. Ναι. Άντε, και από εκεί, παιδιά, εγώ σας είπα, εντάξει, δεν θέλω να λέω τα ίδια πράγματα. Πάντως, εγώ βλέπω ότι μια εκπομπή που στην αρχή του lockdown άρχισε με ένα-δύο τηλέφωνα, γιατί πρώτη φορά σας πήρα 16 Τρίτη, το θυμάμαι, ήταν Δευτέρα. Έτσι. Άρχισε με ένα-δύο τηλέφωνα. Τώρα, ρε φίλε, θέλω να βγει να μιλήσει και δεν μπορεί. Ναι. Τώρα, μόνοι σας, παραπάνω από δύο λεπτά δεν μπορείτε να μιλήσετε. Μόνοι σας, παραπάνω από δύο λεπτά. Και να σου πω λίγο κάτι. Ετοιμάσου, γιατί ναι, θα τα λέμε γενικότερα. Κάτσε να γυρίσουμε από διακοπές. Να γυρίσουμε από διακοπές, ναι, όσοι φύγουμε. Εντάξει. Ναι. Και θα τα λέμε και περισσότερο. Ναι. Καλά και θα περάσουμε. Επίσης, το καλό είναι ότι τα κρούσματα, αν και για μένα δεν παίζει ρόλο, γιατί σας λέω ότι είμαστε πια προς το τέλος. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη δείχνουν να έχουν σταθεροποιηθεί κοντά στο μονοψήφιο. Κοντά στο μονοψήφιο. Πάντα έτσι να πηγαίνουμε. Αυτό εύχομαι. Ναι, εντάξει, τώρα παιδιά, εκτός αν πάνε. Μας έρθουν αύριο 5.000 Κινέζοι και είναι όλοι με υλικό φορτίο. Εντάξει, ναι. Τότε θα κάνουμε 3 μήνες, θα είμαστε. Εντάξει. Μην είδατε τον Παναή που λένε. Ναι. Ωραία. Πράγμα το οποίο, παιδιά, είναι απίθανο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε τις κληρώσεις. Καλώς και φυσικά την άλλη Παρασκευή ξεκινάμε. Την άλλη Παρασκευή. Τι ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Ο Πάοκ, αφού την άλλη Παρασκευή ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι. Σωστό. Θα παίξει. Πάοκ, από όλου μήνε δεν είναι πρωτοίγνωστο. Δεν θα παίξει, σα λέω. Ματσάρα έχει μπροστά του. Τι να παίξει, δεν είναι για να παίζει τώρα πρωταθλήματα και τέτοια. Πάω καπάνω στου μήνε. Το λέω εδώ αποκλειστικό. Να είσαι καλά, Νεκτάρια. Γεια σου, Νεκτάρια, φιλιά. Να είσαι καλά. Νίκο. Να κάτσω μαζί σου, λε μετά τι 4. Το ρολόι έχει χτυπήσει μεσάνυχτα έτσι. Δηλαδή, ώρες, ρε φίλε. Είχα εκπομπή, φίλε. Τι είχα εκπομπή, ρε φίλε. Ένα παραπάνω. Δεν έχω αίθουσα σύνταξη. Να μου βγάλει αίθουσα σύνταξη. Όλοι οι φουτμπαλέρε κοιμάστε. Είναι δυνατόν να περιμέναμε 7 η ώρα, δηλαδή να μου κάνει αίθουσα σύνταξη. Παραγωγή. Θα πήγε 7 η ώρα να ακού και θα έλεγε δεν παίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. 7.30. Αφού ήρθε κάτσε, και πριν. Κάτσε και μετά σε 7.30 δεν πειράζει. Για τον Άρη, ποιος θα πει, εγώ. Κάτσε.
Δεν θα τραβήξει καμιά ώρα εκκλήρωση. Μια μισή ώρα πρέπει να κρατήσει. Ναι, σίγουρα. Δύσκολο να κρατήσει. Μία πρέπει να βγάλει το αγωνιστική. Μία εκκλήρωση, κυμπάλα. Ελεκτρονικά, φίλε, με συνοπτικέ δικασίε. Τώρα έχουμε ξεπερδέψει. Άμα ξεκινήσει. Μπορεί να κάτσω για το χαβαλέ. Δεν είναι αυτό που βγαίνει η πρώτη αγωνιστική μετά. Πάει μετά το ντόμινο το υπόλοιπο. Ναι. Με κλειδάριθμου και τα λοιπά. Για γιαγιά. Μήνε παιδιά από την αγωνιστική, τα είπαμε. Σταμάτα, βρε. Τα είπαμε. Πάω Γιάννα σε χαλάει. Το ίδιο είναι, πάλι αυτό, θα παίξει. Ναι, αυτό σου. Ναι, αυτό λέει. Είναι τρεις ο Απόλλωνας, μία τα Γιάννα. Τρεις και δύο νομίζω. Τρεις και δύο, δύο τα Γιάννα. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Τα Γιάννα γιατί? Για να προετοιμάσω. Κάτσε να ρωτήσω λίγο κάτι. Δηλαδή ο Απόλλωνας Μήνης τώρα και τα Γιάννενα θα κληρωθούν πρώτε, δεύτερε, τρίτε αγωνιστικέ, ξέρω εγώ. Ωραία. Και θα παίξουν σε άλλη ημερομηνία, Άντε, ψάξε, βρες. Εδώ διατηρούμε τα play-off, λέει, και τα play-a. Μεγάλη επιτυχία. Νίκο, τα play-off θα διατηρούμε, φίλε, για το θέλει Νόβα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα. Για να έχουμε εξτρά παιχνίδια με σεζόν και να έχουμε εξτρά τηλεθέαση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλο κουβέντα. Εξτρά από τη στιγμή που η Νόβα το απαιτεί, ναι. Όλοι οι άλλοι το τι λέμε, μικρή σημασία έχει. Ήθελα μέρες εδώ να σε ρωτήσω γι' αυτό για να αναλύσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Να μου πεις αν οι Bucks πλέον μπορούν να γυρίσουν. Ναι. Bucks in 7. Το λέει εκπομπή σήμερα. Το λέει εκπομπή. Bucks in 7. Πίστευα θα είναι Bucks in 6 στην αρχή της σειράς, ναι. Και θα σφιχτούν πολύ. Ναι. Αλλά πλέον δεν νομίζω ότι μπορούν να πάρουν 4 ματς σερί. Δηλαδή θα χάσουν και ένα ακόμα. Υιοθετεί στην δήλωση του άλλοτε άσου των Brooklyn Nets. Και πού έχει παίξει ο Τζέφερσον. Cleveland Cavaliers. Έλα βρε τώρα το πουλί τώρα, βρε. Που χαρακτήρισε τον Αντετοκούμπο Πίπεν. Όχι. Όχι. Είπε Πίπεν. Είπε Πίπεν. Ο Τζέφερσον. Γράψε ένα. Γράψε Πίπεν από Τζέφερσον. Τίτλο. Άσε τη Πίπεν. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Για πες. Είμαστε στη χώρα που πλέον με τα social media, όπως καταλαβαίνεις, το να έχουμε άποψη έχει γίνει πολύ πιο εύκολο από το να έχουμε. Όλοι έχουν από μία. Όλο τρυπίδα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αμφιβάλλω από όσους που έχουν άποψη για το Γιάννη, αν έχουν κάτσει να δουν από τα φετινά playoff ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Ένα. Δεν σου λέω να έχουν δει τη σειρά με το Μαϊάμι. Ο Τζέφερσον τα έχει δει. Ρε εσύ, άσε τον Τζέφερσον. Τζέφερσον μπορεί να έχει αυτή την άποψη. Εγώ σου λέω για αυτούς οι οποίοι γράφουν στα social media τις διάφορες. Παπαριές, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά. Κράζω δική μας το Γιάννη, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, ότι Γιαννάκη δεν μπορείς και δεν κάνεις. Μιλάμε για και δεν ξέρω εγώ τι. Βρε εξυπνίδιδες όλοι. Ναι. Ωραία. Που θα σα βάλετε τα ξυπνητήρια και βλέπετε και δεν χάνετε παιχνίδια. Έχετε κάτσει να δείτε παιχνίδια για τον Bucks. Σε κάθε μάτσο Γιάννης, άμα όλα τα πουλιά που έχει γύρω του ήταν στα ποσοστά του τα τρίποτα, δεν σου λέω να τα βάζαν όλα. Στα ποσοστά του. Ναι. Ωραία. Κάτι Κόρβερ, κάτι Μάθιους. Κάτι όλο αυτή περίεργο που έχει κάτι γύρω μπλέτσο, του. Μίτλτον. Ναι, να ήταν στα 30 ναι. με 35% που είναι τα ποσοστά του, Ναι. Έτσι. Ο Γιάννης σε κάθε παιχνίδι έχει 15 assist. Ναι. Μίνιμουμ 15 assist. Ωραία. Δηλαδή, ο Γιάννης τον περιμένουν όλοι μέσα. Παίζει. Βάζει 20 πόντους, παίρνει 15 rebound. Ναι. Εντάξει. Τον περιμένουν 3 άτομα μέσα. Κορμιά έχουν. Οι Μαϊάμι έχουν. Έχουν οι Γκοντάλα. Έχουν τον άλλο που πήρε τα καρφώματα. Έτσι. Περιμένουν. Δίνει assist έξω τα τρίποτα και τα παλικάρια, αχ καλέ, δεν βάζουν. Αχ καλέ. Ο Μίτλτον, ο Σούπερσταρ, δεν βάζει τίποτα στα playoff. Ναι. Εντάξει, ο Γιάννης, τι να κάνει, να πηδάει από πάνω, τι είναι, Monster. Από το. Πες το, ρε. Από το. Από Space Jam. Space Jam. Πώς θα γίνει, δηλαδή, ρε παιδιά. Αλλά το να γράψουμε την εξιντάδα μας το έχουμε έτοιμο, εννοείται. Ο Γιαννάκης δεν κάνει. Εγώ δεν θα το πάρει, γιατί ούτε εγώ πιστεύω θα το πάρει. Δεν ναι. πιστεύω θα το πάρει. Όχι, δεν το νομίζω ότι έχει ομάδα για να το πάρει. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Πιστεύεις ότι το 21 θα φύγει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ο Γιάννης. Δηλαδή είναι. Εγώ μαζί σου με τον πιστεύω ακόμα. Είναι 24 χρονών. Είναι 25. Εντάξει. Ο Λεμπρόν στους Καβαλιέρες στην αρχή. Ναι. Τρακάριζε πάνω στους τοίχους. Πότε πήρε τίτλο πρώτη φορά? Ένας βετεράνος άσος της μπασκετικής ομάδας του Άσβεστο χωρίου. Ναι, ναι. Καλά τα λέει ο Μόσχο. Μπακς 7 μάτς. Ναι. Μιλάω Τζέφερσον που κουβαλούσε τις πετσέτες του Λεμπρόν. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Καλά τα λες, Αριστοτέλη. Σε παρακαλώ, ρε. Καλά τα λες, Τέλη. Εγώ βέβαια να πω την αλήθεια με τον Τέλη που είμαστε μια κουβέντα από την Τετάρτη το βράδυ, γιατί εγώ θα πω, δεν είμαι κότα. Ναι. Είπα ότι πιστεύω ότι και για άλλους λόγους θα περάσει ο Γιάννης, γιατί δεν μπορεί ο MVP και ίσως back-to-back MVP. Δεύτερο γύρο των playoff να μείνει έξω, Νίκο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, θα είναι λίγο αποτυχία για το merchandise του NBA. Για το project, όλο ναι. αυτό. Ναι. Ωραία. Ας πούμε, πιστεύω θα πάρει και λίγο στραγαλάκι. Μάλιστα. Θα πάρει... Και του δίνει ένα στραγαλάκι για να εξωφαρίσει το παιχνίδι και μετά πάει ο άλλος ο αλήτης και δίνει γύρω το αστείο φάουλ, ρε φίλε. Μάλιστα. Γιατί δόθηκαν δύο αστεία φάουλ και στην Αμερική τα ίδια γίνονται. Κάνεις μια λακεία ναι. και μετά την εξωφαρίζεις με άλλη. Σχοινά, είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι. Άνα, μπράβο. Μην πει κάποιο ότι με αδίκησε, θα πούνε και οι δύο. Είσαι βλάκα. Ωραία. Τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο, ναι. Πάει ρε, φίλε, αυτό ήταν, μας κλείσανε. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα πήρες και έπεσες, περίμενε. Αυτά έχω να πω για τον Γιάννη, φίλε. Μάλιστα. Αυτά έχω να πω. Και δεν κομπάζω ότι έχω δει πολύ, ότι έχω δει πολύ playoff, αλλά έχω δει τι να κάνω, ρε παιδιά. Ναι. Και λόγω δουλειάς έχει κάτσει βράδυ και βλέπω παιχνίδια. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ωραία. Ωραία, κράζουμε όλοι, ωραία τα λέμε.
Εντάξει, όλοι έχουμε άποψη. Βλέπουμε, βλέπουμε κανένα στιγμιότυπο 5 λεπτά. Δεν κάνει ο Γιάννης. Δεν μπορεί. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε στα παιχνίδια. Η Heat, για μένα η Heat. Η Oklahoma City Thunder που αποκλείστηκαν. Και οι Jazz που επίσης αποκλείστηκαν από τους Nuggets είναι οι τρεις πιο coachable ομάδες φίλε του NBA στα, στα playoff. Οι δύο αποκλείστηκαν, okay. Ενώ δεν είναι τσίρκο. Ναι. Έχουν αρχή, μέση, τέλος. Η Bucks για μένα είναι τσίρκο. Εντάξει. Και παλεύει ο άλλος ο Δόλιος μόνος του. Εντάξει. Ρε παιδί μου, δεν παλεύει μόνος του. Οι παίχτες που έχει γύρω-γύρω είναι πολύ καλοί παίχτες. Ναι. Ωραία. Είναι όλοι καλοί σου τέρο. Ο Μίτλετον, ο Κόρβερ, ο Μάθιους. Άρα προπονητής θέλει. Κάτι, τη Βιτσέντζο, την Παρτολομέο, πώς όλες αυτές. Όλοι καλοί παίχτες. Ναι. Απλά είναι λίγο τιτίκες. Δηλαδή, άμα είσαι 35% όλη τη χρονιά στο τρίποντο και στα playoff είσαι 20. Ε, τι να κάνει ο Γιάννης, παιδιά, για πείτε λίγο. Βιτάμ. Δεν μπορεί να σουτάρει ο Γιάννης. Τι να κάνουμε, το ξέρουμε. Ναι. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να σουτάρει και να βάλει 5-36. Πάμε στον επόμενο, ναι. Ποιος είναι το κούμπο. Ορίστε. Μπούντερχόζου. Ναι. Ναι. Γεια σας κύριε. Τι γίνεται ρε παιδιά, αποκτήσετε δημοφιλία και τους παλιούς που μας ξεχνάτε τώρα. Μα, πού είσαι εσύ ρε. Τι έγινε ρε φίλε. Τι έγινε, τώρα γίνεται και αστερές. Να σου πω, καταρχάς όλα καλά γιατί είσαι χαμένος καιρό. Όλα ναι. Εντάξει. Ε, τι ρε, πώς θα πάρω ρε παιδιά το τηλέφωνο, αφού οι γραμμές είναι κατηλημένες. Γι' αυτό δηλαδή λες. Έχτισες την εκπομπή. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, δεν έχετε τρέχει φίλε, αλλά έχετε γίνει σαν το γνωστό δίδυμο άλλου του ραδιοφωνικού σταθμού όπου υπάρχουν αποσιολόγια και βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ναι, σε αυτό δεν έχει ξέρει. Αλλά δηλαδή. Τι να κάνουμε, τι, δηλαδή τι κάνει, να του κλείσει. Καλά, δεν είπα. Κακή σύγκριση. Κακή σύγκριση. Δεν είπα. Ναι, κακή σύγκριση. Α βγάλει τα λεφτά που έχουν τι αποδοχέ αυτή. Καλά, με τη γραμμή. Ναι, και το σκοπό. Ναι. Μια χαρά σύγκριση. Επειδή ήσουν από τους πρώτους που έθετε θεματολογία, ναι. Θέλω λίγο, αφού επέστρεψες, έτσι, ναι. Να θέσεις θεματολογία, ρε φίλε. Να πεις. Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι επειδή είμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, μπορεί ο καθένας να παίρνει κάθε μέρα και να λέει. Απλά, παιδί μου, λέω κι εγώ ότι θυμίζεται λίγο ότι εκείνη την εκπομπή που άμα την έχετε. Εντάξει, λογικά την έχετε ακούσει. Ναι, ρε. Είναι κάποιοι οι οποίοι, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι. Αυτό περιμένουν δηλαδή να βγουν. Τέλος πάντων, εννοώ σε αυτό. Κατά τα άλλα, καμία σχέση σαν άτομο, σαν προσωπικότητα. Χτίζουμε κοινό. Βασικά, χτίσαμε κοινό. Κοίταξε, α πούμε, αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι ξεκινήσατε και είχατε μια-δυο γραμμές τη μια ώρα και πλέον έχετε τόσες, αυτό είναι πρόβλημα για την εκπομπή, έτσι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Στο εμπορικό να τα βλέπουν, μην τα λες εμά. Όχι, υπάρχει. Μα να σου πω κάτι. Εγώ πριν μερικούς μήνες σα έπαιρνα ό,τι ώρα ήθελα. Γιατί ναι. Όσοι μιλούσατε, έπαιρνα εγώ και άλλοι δύο-τρεις ήμασταν βαριά. Ναι. Και τώρα σου λέω, δηλαδή, κανένα δύο μήνες δεν μπορώ να πάρω γιατί συνέχεια είναι back-to-back και δεν μπορώ να πάρει άλλο. Δηλαδή, και λέω, άστε, εντάξει. Αλλά μπράβο δηλαδή, που έρχεται στην πρώτη. Έτσι, δηλαδή, τι είναι. Να χαιρόμουν να έβγαινα μόνο εγώ, να έκανα προσωπική εκπομπή. Αν δηλαδή, να έβγαινα. Άλλα δύο λεπτά θα ζητήσω τα διπλά, να ξέρει. Γιατί είμαστε τώρα σε διαδικασία συζητήσεων. Και εκτός από αυτό, έχει υπογραφηθεί η κλίση, όλη αυτή η κουβέντα υπογραφή. Ώστε να. Και στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε τη δίκη, θα παίξει το τηλεφώνημά σου. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μην το κάνουμε και σαν τον πολλά χρόνια σε ένα άλλο παλιό που υπήρχε πάντα το γραφικό ότι σημερινός καλεσμένος και... Ναι, καλεσμένος και της σημερινής εκπομπής ήταν το τέλος. Ναι, εντάξει. Τόσο χωρίς τον τελευταίο, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι μην τα κάνουμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα... Πες τώρα, τι γίνεται, πες τα δικά σου, τι έχουμε. Αυτά που... πώς θα Μοσχοβίτη, θα σε χαρακτηρίσω... Δυστυχώς, ότι είσαι μεγάλος μυρωδιάς του NBA. Έτσι, αυτά θέλω, αντιπαράθεση. Αν έχει περιμένει ότι αυτή η ομάδα που έχουν την Bucks, που έχει δίπλα του Γιάννη, αυτούς τους Ντιβιτσέντο και κάτι πιτσαρίες που θυμίζει, με αυτούς μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό είπα και να περάσει τους Χιτ. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι, επειδή βγήκαν κάτι δημοσιεύματα, ο Μοσχοβίτης θα παρακολουθεί λογικά. Ναι. Λοιπόν, άμα είναι έξυπνος ο Γιάννης, λοιπόν, θα πει το καλοκαίρι, επειδή μάλλον το καλοκαίρι θέλω να πω όταν τελειώσει η σεζόν αυτή. Λοιπόν, θα πει ευχαριστώ πολύ το Μιλγουόκι. Ό,τι έκανε για μένα, αλλά επειδή πλέον έχω φτάσει 25 χρονών και τα χρόνια περνάνε και δεν μπορώ να κρατήσω με τη μιζέρια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Λοιπόν, και θα πάει σε καμιά σοβαρή ομάδα μπορεί με. Έλα στους Dallas Mavericks! Μπορείς αυτό που λες να είναι και. Απέτηση να έρθει ένας ακόμα τέτοιο επίπεδο παίκτης στην περιφέρεια. Δεν πάει κανείς εκεί. Ο LeBron με το ζόρι. Το Cleveland πήγαινε και δεν μπορούσε να βγει. Ο καλύτερο που έπρεπε ήταν ο Λόβα. Το Λιμάνι του είναι τον Dallas.
Άκου να σου πω τώρα, αυτή τη στιγμή εγώ ήμουν το κούμπο και είχα το ταλέντο, δηλαδή δυο ομάδες θα κοιτούσα. Οι Warriors καταρχήν για μένα, οι Warriors δεν πηγαίνει τώρα, είναι μεγάλο λάθος να πάει Steph Curry 33, Thompson 32, τα επόμενα χρόνια θα είναι Warriors, δεν είσαι τοπική πορεία. Ναι. Το μέλλον, γιατί είναι 25 ο Γιάννης, άμα ήταν ο Γιάννης 30 θα πρέπει να πάνε στους Warriors 2-3 χρονά και να μετασαρώσει. Ναι. Απλά επειδή είναι 25 ο Γιάννης, αυτή τη στιγμή ή πας στον Dallas με Doncic 24 και τον Porzingis, αλλά εκεί υπάρχει το πρόβλημα ότι ο Doncic θέλει την μπάλα στα χέρια του συνέχεια. Οπότε, μπράβο, αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Διαφωνώ. Οπότε δεν ταιριάζει με τον Γιάννη. Γιατί τα ράδες το βρίσκεις. Αλλά και πάλι εγώ λέω ότι δεν μπορεί να ταιριάξουν. Ναι, γιατί και ο Γιάννης θέλει την μπάλα στα χέρια του συνέχεια και δεν με τον Doncic. Ή διαφορετικά, φίλε, σε στήλη παιχνιδιού που ταιριάζει πιο πολύ είναι να πας στο σκι. Δηλαδή, όπως είναι τώρα το Μαϊάμι. Που έχει κάτι γύρω, κάτι από τον άλλον, τον Άρξον, τον Τάγκαν, τον Άρξον, εγώ τον έλεγα. Έχει το Butler, ο Butler είναι μεγάλος αλήτης, παιχταράς. Έτσι. Δεν καταλαβαίνει, είναι και trash talking, είναι και δεν είναι... Πιστεύω θα τον κάνει και λίγο πιο έτσι μάτσο το Γιάννη δίπλα του. Ναι. Λοιπόν, και επειδή οι Heat έχουν τον κορυφαίο πρόεδρο του μπάσκετ, του Pat Riley. Και έχουν και εξαιρετικό προπονητή, πιστεύω το Μαϊάμι και έχουν τεχνογνωσία οι άνθρωποι. Ναι. Πιστεύω το Μαϊάμι, άμα το βάλει σε καράβι, σε ρε, και ακούγεται ο αέρας. Τι κάνεις, πού είσαι? Κοίταξε, μπορεί να είμαι στο ρετυρέ της έπαυλής μου στο πανόραμα. Σωστό, λοιπόν, πολύ πιθανό. Και να προσέχεις το πανόραμα γιατί θερίζει ο κορονοϊός. Συμφωνούμε για το Μαϊάμι, να το ξέρεις. Διαφωνώ για τον Ντάλλας λόγω Ντόντσιτς, δηλαδή είμαστε πολύ εντάξει, ναι, ναι. Κοίταξε, το στυλ παιχνιδιού δεν τον ευνοεί στον Dallas. Ναι, αλλά πιστεύω Μαϊάμι τον ταιριάζει ακόμα γιατί ο Butler μπορεί να είναι να παίξει spot-up shooter που λένε παιδί μου ή να περιμένει το drive ή το ένα και το άλλο. Ναι, πιστεύω ναι, ναι. Το Μαϊάμι ταιριάζει. Το Wisconsin, το Milwaukee είναι μια καλή ιστορία και καλό παραμυθάκι. Ο Γιάννης είναι και συναισθηματίας, αλλά δεν βλέπω εγώ να και εκεί να χάιρει. Δηλαδή πρέπει να πάει σε πιο μεγάλο market. Δηλαδή πάνε στο Μαϊάμι. Στο Μιλγουόκι για να έχει το χαίρι που λέμε, δηλαδή που στην Αμερική είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί άλλο χαίρι δεν έχουν στην Αμερική. Γι' αυτό λέμε, ναι, γι' αυτό λέμε. Πρέπει να έρθει κάποιο ακόμα σούπερ στάρ. Δεν πάει εκεί. Είναι το Μιλγουόκι είναι αντιτουριστικό. Αντιτουριστικό είναι η Λάρισα τη Αμερική. Δεν πάει κανείς εκεί πέρα. Άστο. Okay. Δεν θα πάει εκεί. Okay. Θέλει μια. Μαϊάμι, ξέρει τη Μαϊάμι. Φλόριντα. Οι περισσότερες τώρα εκεί. Αυτά είναι για τον Παπαδόπουλο τώρα. Λοιπόν, οι περισσότερες που βγάζουν στο Instagram αυτά, fitness girls, ένα και το άλλο, είναι κάτι που βάλετε στο Πορτορικάνης από Μαϊάμι. Ναι. Ήταν ο Λεμπρόν εκεί πέρα, λέει και του. Και κόντουσε να χωρίσει με αυτές που έβλεπε. Να σου πω. Α, σε Μαϊάμι. Στην ομάδα την αγαπημένη μου, το NBA θα τον έβλεπε στο Γιάννη. Εγώ τον έχω σαν, το έχω σαν τέτοιο, σαν ευσεβή πόθο. Ποια? Το τριφύλι. Το Celtics. Ναι. Κοίταξε, αυτοί ψάχνουν και από ό,τι ξέρω έχουν και χώρο για να κάνουν ένα σούπερ στο να φέρουν. Αλλά. Τι να σε πω τώρα, και εγώ πιστεύω ότι θα τέριαζε εκεί πέρα. Γιατί και, και εκεί έχουν. Αλλά δεν έχει ακούσει τίποτα για αυτόν. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή τα ρεπορτάζ στην Αμερική που συνήθως είναι και αξιόπιστα, δεν γράφουν όλες τις ομάδες τι να είναι. Δηλαδή γράφουν που βασίζεται. Έχω ακούσει για Warriors, έχω ακούσει για Miami, για Dallas. Από όλες αυτές τις ομάδες που τις τρεις, για μένα πιο πολύ ταιριάζει και Miami. Ναι. Και εγώ θα τον έβλεπα Miami. Δηλαδή πιστεύω θα τέριαζε. Απλά δεν ξέρω, είναι συναισθηματίας αυτός επειδή έχει περάσει από εκεί πέρασε μικρός με προσφυγές, με μετανάστες, με ρατσισμό, δεύτερη που έχει πει ότι έχει περάσει. Αυτός δένεται εύκολα με μέρη. Τώρα μήπως την έχει δει πατριωτικά, θέλω να πω, δηλαδή με το ομιλγό και την πίστεψαν σε μένα, με πήρανε. Οι Dallas και... Mavericks ανακοινώνουν. Δεν, οι Mavericks δεν ταιριάζουν. Με τον Τόνσι δεν ταιριάζει. Δηλαδή θέλουν, εκείνη αυτό που λέμε, που λέω όμως κουβέντες κάθε φορά, ότι εκεί θέλουν κυριολεκτικά θέλουν δυο μπάλες κάθε φορά. Ναι, ναι, δεν γίνεται, ναι, δηλαδή. Τρακάρισμα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, χάρηκα παιδιά που μετά από καιρό να είπαμε. Μάσαι, τώρα θα ξαναπούμε. Παίρνα κάποια τρεις μήνες ξανά. Ξανά σε τριμμίζει. Καλά Χριστούγεννα και πέρα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Εύχομαι να είστε καλά, παιδιά. Πριν πάμε στο τελευταίο, πριν το διάλειμμα. Ναι. Σαν τέτοιο κόντρα, βασικά. Σαν έχει αλλοκαθαριστή. Έχει απαντήσει ο Πίπεν στο Τζέφερσον. Ναι. Το είδα. Τώρα το είδες. Τώρα το είδα, ναι. Πετάχθηκε. Πανηγύρι γίνεται με αυτό. I'm not Giannis, λέει. I don't have back-to-back league MVPs. He will in a matter of days. And he's not me. The question is who were you as a player που τον δίκα στον Τζέφερσον άλλο. Και καλά τον έκανε. Στο τελευταίο, πριν το διάλειμμα, καλησπέρα. Εγώ πήρα για ένα λόγο μόνο σήμερα. Ναι, Γιώργο. Σας πήρα να σας πω ότι ο προηγούμενος σας έλεγε την αγροματικότητά σας, αλλά όσο έμεινε στον αέρα, μόνο εσείς οι δύο μείνατε κι αυτός. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακουγόταν στον αέρα. Χράκα, χρούκα, χράκα, χρούκα. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα... Στο ιστιοπλοϊκό θα ήταν πάνω, δεν έχεις εκεί αλλιώς.
Δηλαδή ήταν απίστευτο. Έχουν αλλάξει όλοι οι σταθμό, παιδιά, να το ξέρετε. Πήρε αυτό τώρα, καλά δεν καταλαβαίνει, ρε άνθρωπε του Θεού, ότι έχει πιώξει όλο τον κόσμο τον αέρα. Ο Ιχολίδης που δεν του λέει κλείσει ξαναπάρα από κάπου κανονικά, άλλο. Έλα Παναγία μου, Χριστέ μου, και κάθε και μιλάει κιόλα. Χράτσα, χρούτσα, χράτσα, χρούτσα, χαμό γίνεται. Δεν το, αντιλαμβάνεσαι. Φυσάρι. Εγώ από τον Εύρο μου πήρα τηλέφωνο, δεν πήρα τόπο τίποτα άλλο τηλέφωνο. Γιώργο, πότε έρχεσαι. Μόνο γι' αυτό πήρα, δεν πήρα για τίποτα άλλο. Πω, πω, τι ενδιαισθητικό πράγμα, ρε πράγμα. Τέλο πάντων. Πότε έρχεσαι. Πήρα να κάνω προειδοποίηση. Γιατί αν έμενα άλλα 5 λεπτά, παιδιά, θα διαγράφανε και το λίπορο από τη μνήμη του όλη. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχω. Μην είσαι τόσο δικαστής, Γιώργο, κάτσε. Εντάξει, είπαμε. Πρώτο πέτρο. Όχι, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση που δεν το καταλαβαίνατε ότι ακουγόταν ένα απίστευτο πράγμα στον αέρα, α πούμε. Δεν το αντιληφθήκατε. Πρώτον, πότε έρχεσαι και δεύτερον, κάνε πρόληψη για πρεμιέρα του αθλήματος. Σε μισή ώρα έχουμε την κλήρωση. 27, πλέον είμαι ελεύθερος να δω, δεν είμαι κλεισμένος, ελπίζω δηλαδή. Τέλεια. Και πρόβλεψη πρωταθλήματος, έτσι. Ναι, ναι. Ποιος είπε για το πάω Καπόλων ο Σμύρνης. Εγώ. Μοσχοβίτης. Μέσα είναι αυτό, 100%. Ναι, ναι. Και ο Άρης κλασικά, τα κλασικά, Ατρόμητος Άρης. Ατρόμητος Άρης, μάλιστα. Το κρατάμε, ωραία. Κλασικά, αυτά τα κλασικά, τα μουδιασμένα, αυτά τα ναι. Τα ξενέρωτα, αυτά τα κλασικά της. Ναι. Και είχε κλασικό παιχνίδι σοπαλί αυτό, ένα, ναι, δηλαδή μηδέν. Ναι. Λάρισα, Άρης, Ατρόμητος Άρης, κάτι τέτοιο ρε παιδί. Για αυτά ναι. τα χαζά, τα χαμένα ναι, που ναι, όλοι ναι. κοιτούμαστε μεταξύ μας και ναι. ο ένας παίζει τάβλο, ο άλλος κοιτάζει με το μάτι λίγο στην τηλεόραση, ο άλλος ναι. πίνει καφέ. Α, μπήκε γκολ, όχι, είχε καλή ευκαιρία. Ναι, εντάξει, οκ. Μηδέν και τέτοια πράγματα, ξέρεις, και 0-1 με το ζόρι και κάνα πέναλτι, κάνα τέτοια πράγματα. Μπετόν αρμέ, μάλιστα. Ακριβώς έτσι, έτσι. Έτσι ναι. λοιπόν, προηγούμενα ελπίζουμε την άλλη φορά να μην πάρεις από την ταράτα του πανοράματος, να πας να πάρεις από κάπου που να σε ακούμε σαν άνθρωπο. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε. Τι σεισμός ήταν αυτός. Λοιπόν, άντε, γεια σας, καλώς από το Κύριακο. Είναι οριστικό ναι. ο Λιονέλ Μέση παραμένει στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, ωραία. Πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν το περίμενε κανένα. Πραγματικά, συγκλονιστικό λοιπόν. Διάλειμμα και. Θα συνεχίσω στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Δεν θα αλλάξει η συμπεριφορά μου. Όσο και αν ήθελα να φύγω, ναι. Μίλησα με το σύλλογο, τον πρόεδρο και τους είπα ότι ήθελα να φύγω. Ναι. Τους το έλεγα όλη τη χρονιά. Ναι. Πίστευα ότι τελείωσα από την Μπαρτσελόνα και ήμουν λυπημένος γι' αυτό. Αλλά πάντα ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Τώρα αυτά αρχίζει να βγάζει τον γκολ το οποίο έχει μιλήσει εκεί. Όχι τον γκολ εφημερίδα. Δύσκολα. Ωραία. Και στη γάση κάτω βγάζει το Twitter. Μάλιστα. Γιατί θα κάνουμε παιδιά, λοιπόν, αυτό πάνω πολλές. Θα πάμε στο διάλειμμα για να κάνουμε και το ρεπορτάζ. 7 η ώρα ξεκινάει η κλήρωση. Θα βάλουμε να ακούσουμε. Ρε. Να πάρουμε λίγο και το Μέση. Πάρε μου λίγο το Μέση. Ναι, βάλε 7 η ώρα την κλήρωση. Και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι. Τι ωραία που θα ήταν να είμαστε στο πλαγιάρι. 5 λεπτά το σπίτι μου. Έλα, ρε Νίκο, πιο πλαγιάρι. Τι ωραία που θα ήταν, φίλε. Με το θρηλυκό τατάγκα κάποτε. Λοιπόν. Υπάρχει. Όχι, έχει γίνει άλλο. Έχει γίνει άλλο. Εδώ και χρόνια, ναι. Και ανακαινήθηκε, μου έχουν πει, είχε γίνει πολύ δυνατό. Είχα φύγει κομμάτια μια παραμονή πρωτοχρονιά. Έλα, ρε Νίκο, ωραίο το δάκρυο. Εγώ έχω ζήσει και το πλαγιάρι by night μια φορά. Πώς, κάτι γενέθλια. Πώς, πολύ ωραία. Πώς δηλαδή έφτασα μέχρι το σπίτι που δεν ήταν μακριά, αλλά ήμουν. Είχα πάει και σε ένα after, σου είχα πει. After. Που ήταν κάπου λίγο έξω από το πλαγιάρι. Φτεράδικο ναι. όμω το πλαγιάρι. Κόκκινο, έτσι μου το λέγανε αυτό που το ακούσαμε. Τι θα κάνουν και τα κόρη. Τι θα κάνουν οι λέξει και τι κάνουν όλε. Λοιπόν, Νίκο. Θα πάμε για ένα δεκάλεπτο ακόμα. Βαριά. Αφού ξεκίνησε η κλήρωση, βάλε να ακούσουμε. Μην η ώρα δεν ξεκίνησε. Καλά, ρε, να σε πω λίγο κάτι. Φλασιά που έφαγα τώρα. Εντάξει, δηλαδή, άμα είναι και ξύλο, κάποιοι άνθρωποι είναι και ξύλο. Ωραία, μου έλεγε προάλλα στην ιστορία με τον Κάσπερο δικό σου. Ωραία, και του λέω καλά, ρε, αλητήριε. Εντάξει, δεν μπορούσε, δηλαδή, έχουμε 57 τρόπους να επικοινωνήσουμε με τον άλλον. Στείλ του ένα μήνυμα και πες του. Βρεζό, δεν το λένε Κάσπερ, το λένε. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Ωραία. Και μου λέει, όχι, αφού το έκανε λάθος. Του λέω, εντάξει, το έκανε. Συμβαίνουν αυτά. Ωραία, συμβαίνουν. Στείλ του ένα μήνυμα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα εκεί πέρα. Παρακαλώ. Ότι μας φέρουν πλάνο την 11η του Πασαραϊκού. Και τον έχει και πρόσεξε, δεν ήταν ήταν ΚΙΑ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και λέμε, εντάξει. Οκ, εντάξει, Πασαραϊκού ήταν να πει. Ναι, όχι, αυτό ακριβώς κόλλα. Βέβαια, βέβαια, Νίκο. Ναι, η δημοσιογραφική. Το μαθηματικό σου ρολόγιο. Τι χτύπησε μέσα, γιατί έπρεπε να ρωτήσει εσύ αυτό ποιο είναι. Όχι, δεν είναι, πρόσεξε. Εσύ και εσύ. Και άλλοι τρεις, όλοι έστω λέγατε. Ναι. Πώς κάνει μετάδοση.
Γιατί πρόσεξε, πέρανα και λίγο προχειρότητα. Εντάξει, γιατί ήμασταν στην κερκίδα, okay, ούτε υπολογιστή μπροστά να ανοίξει λίγο τράσφερμα, όπως κάνεις, ας πούμε, σε ένα κανονικό γήπεδο. Ναι, ναι. Να δεις, ας πούμε, στοιχεία, ηλικία, εθνικότητα. Στείλτε να μείνουμε και πες το ρε, εσύ, κασμένοι. Και ο άλλος, ναι, δεν λέει τίποτα. Στείλτε έτσι. Ναι, και μετά, ναι, το δίνει και στον έργο. Στείλτε στη ζούλα. Να σου πω κάτι, τάκ, δεν έχει καθόλου. Είναι δεδομένο αυτό. Θα ξεχάσω εγώ τότε που περιγράφαμε ποδόσφαιρο ένα μάτς που περιγράφαμε πάω Κέρκυρα και ήταν ο Βενέτης. Στην Κέρκυρα λέγαμε Βενέτης, Βενέτης όλη μέχρι και φυσικά δεν έπαιζε ο Βενέτης. Έχουν γίνει και αυτά, ναι. Έχουν γίνει και αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, το είχαμε αποκλειστικό ότι θα έπαιζε. Ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι. Οπότε λοιπόν, όχι αυτά η ώρα όπως είπε λαθασμένα η εκπομπή, γιατί εδώ δεν είναι δημοσιογράφη. Λευτεριά στο Ρωμάνο. Τα παιδιά τι είναι, παραγωγή είναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε. Θα κάτσει για 24 δηλαδή, θα το κάνει μετά μόνο σου. Όχι, θα κάνω μαζί την κλήρωση. Θα κάνω μαζί την κλήρωση, εντάξει. Κοίταξε, λογικά η κλήρωση από ό,τι καταλαβαίνω. Άντε, άμα ξεκινήσει 7.30, έτσι ναι. Που λογικά θα ξεκινήσει. Οχτώ έτσι όπως πάει φέτος με μια πρώτη αγωνιστική και μετά όλα μαζί που βγαίνουν με κλειδαρίσματα και δεν ξέρω εγώ τι πώς θα βγαίνουν ηλεκτρονικά. Ναι. 8 παρατέταρτο θα είμαστε ξεμπερδεμένοι, λογικά. Ναι. Ωραία. Αλλά θα συνδεθούμε, Νίκο, με τα γραφεία της Super League. Ναι, έχουμε έτσι. Εκεί πέρα τον απεσταλμένο. Μπράβο, τον απεσταλμένο, το YouTube έχουμε εκεί πέρα. Το YouTube, θα μας τα μεταφέρει όλα. YouTube-όπουλος. Ωραία. Η Λίλα θα το παρουσιάσει. Δεν βλέπω ακόμα να έχει ανοίξει πάντως κάποιο live στο κανάλι της Λίγκας. Νίκο, θα πάει και πιο αργά. Κάνε το 8 ώρε, φίλε. Τι ωραία. Θα κάνει 7.30-8.24. Έλα, εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει, κάνω. Θέλω να το τραβήξει λίγο, δεν πρέπει να μιλήσουν, δεν πρέπει να πάρουν τα βραβεία οι κορυφαίοι και τέτοια. Έτσι τα κάνω παλιά. Ερε Νίκο, τα έχετε ξεφτυλίσει όλα. Περιορισμένο αριθμό ατόμων κτλ. Και αρκαλέ κτλ. Και κουλουπού. Λοιπόν, τη τρελή γίνεται με το μέση. Τι έχουμε πάλι. Φεύγει τελικά. Α, μήπως άλλαξε γνώμη. Φεύγω. Πιστεύεις ότι ο συνάδελφος που έκανε συνέντευξη αποκλειστική το μέση αυτή τη στιγμή είχε κάποια επιτυχία? Θεωρείς, όχι, δεν έκανε και τίποτα. Κλάρι, μάλλον δεν. Και ο Μέση με τέτοιο κλαπακλούμπα Χαβαγιάννα από κάτω στη φωτογραφία. Ντροπή. Και εσύ φωτογράφε, μην του βγάζει τη Χαβαγιάννα, βγάλε από πάνω. Ναι, από τη μέση και πάνω. Ναι, όχι από τη μέση και κάτω. Όχι με τη Χαβαγιάννα να πούμε. Λες και κάνα παιδάκι τώρα. Ποιος τον έβγαλε αυτό, να ρε. Ναι. Πάρε λίγο, τη λέει εδώ πέρα. Είμαι δυστυχισμένο. Βέβαια, να πούμε για το Μέση. Εντάξει. Ότι τα γράφανε οι Αργεντίνοι από την περασμένη εβδομάδα και λέγανε ότι την Τετάρτη. Προχθές δηλαδή. Μένει με το ζόρι εγώ από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πήγαινε έτσι. Ο πατέρας του, γιατί ο πατέρας του είναι λίγο. Ναι. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ο φαμίλιας. Δεν ξέρω αν λειτουργεί ως μάνατζερ του. Και θα μιλούσε με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα. Και από τη στιγμή που πήγε και μίλησε, άρχισε να αλλάζει λίγο το κλίμα. Κοίτα, να σου πω κάτι, το γυαλί ράγισε, διότι αυτός δεν ήθελε να μείνει δεδομένο, αλλά δεν ήθελε να πάει στα δικαστήρια, άρα. Να σου πω λίγο κάτι. Μένω για να μείνω. Να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Δεν γίνεται το μέση να μπει στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, πού να πάει, ρε φίλε. Συσίτη. Τι δεν δε γίνεται, είναι ξενέρωτο. Τι γίνεται, ρε Νίκο, τι θα κάνουμε είναι τώρα ξενέρωτο. Δηλαδή. Στο μεταξύ, δεν διαψεύδω πουθενά αυτό που ήταν στην αρχή που είχαν πει ότι στην κουβέντα που έκανε με τον Κούμαν, ο Κούμαν του είπε ότι με μένα τα προνόμια σου τελειώσανε. Ωραία, θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Νομίζω θα πάει με πολύ ευχάριστη διάθεση. Το λαιμό θα πιάνονται. Ωραία φάση. Ευχάριστα θα την Παρσελόνα την επόμενη σεζόν. Οικογενειακό κλίμα και τα λοιπά. Κούμαν, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Καλά... Δεν ο Κούμαν να φύγει νωρίς. Χριστούγεννα δεν βγάζει. Ποια Χριστούγεννα, ρε. Χριστούγεννα δεν βγάζει. Ξεκινήσει Μπαρσελόνα με 2-3 σύντρε, σου πω εγώ. Τίποτα. Εκεί πέρα τι κάνω στα ραδιόφωνο τώρα, Νίκο Άραγε. Για πε, βγαίνει κόσμο να κράξει το μέση. Θα βγαίνει σίγουρα. Σίγουρα θα βγαίνουν αυτοί που λένε ότι λίγο μήνε, θα βγαίνουν και άλλοι. Άμα δεν θέλει. Την Μπαρσελόνα πάνω από όλου. Εντάξει. Μα και ουν κλαμπ δηλαδή. Έτσι πράγμα. Η Μπαρσελόνα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μετά το μέση. Να πα τα πετροδόλαρα του άλλου στην Αγγλία να πούμε σε παρακαλάμε κιόλα. Κοίταξε επίση από ό,τι καταλαβαίνω επίση. Ναι. Κάπου διάβαζα πρόσφατα, νομίζω το είδα σε ένα ESPN αργεντίνικο και αυτό δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Σε αξιόπιστο μέσο τέλο πάντων, παιδί μου, ότι μιλώντας και με τον Γκουαρδιόλα, όπως και να το κάνουμε, έχει μια πατρική σχέση, ρε παιδί μου. Του είπε και ο Γκουαρδιόλα ότι ξέρεις, μη φύγεις, ρε παιδί μου από εκεί. Ναι. Δηλαδή παρότι ναι. Προφανώς και αν ερχόταν στη City θα τον ανέβαζε για 2-3 χρόνια, δεν μπορεί πια με το μέση, θα το έπαιρνε. Κάποια στιγμή το Champions League δεν μπορεί. Καλό είναι να μην το παίρνει. Ναι. Του είπε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Το καλύτερο για σένα στο τέλος θα δεις ότι είναι να μείνεις εκεί. Τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ. Να σου πω όμως κάτι. Παρακαλώ. Δεν μπορούσε και να κάνει και κάτι για να τον πάρει. 700 εκατομμύρια ευρώ τρέχει ο άλλος. Τι να κάνει, να τρέξει τα δικά του. Δεν όμως από ό,τι έβλεπα και λέει ότι δεν ισχύει τελικά αυτό. Αυτός λέει τα δικά του. Αλλά πας, αφού βγήκε η Λα Λίγκα και λέει ότι υπάρχει το συμβόλαιο κατευθυνμένο με τη ρήτρα. Ναι, σωστά. Αν δεν υπήρχε, θα είχε φύγει ήδη άστο τώρα. Σε ομάδα τη θα ήταν και θα κάνει προπόνηση. Ναι. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, απλά δεν μπορεί να φύγει και κάθεται εκεί. Ναι. Δεν θα φύγει τώρα, θα φύγει του χρόνου. Γιατί δεν θα ανανεώσει. Αυτό το λέει εκπομπή εδώ. Μέχρι τότε, ρε φίλε, δεν ξέρει τι γίνεται. Okay. Εντάξει, γιατί έχουμε πληροφορίε στο διάλειμμα, κάναμε ρεπορτάζ. Δεν θα ανανεώσει ο μέσο του χρόνου. Μιλήσαμε λίγο με το περιβάλλον. Όπως λέτε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, το κλισέ. Όταν δεν θες να πει ότι μιλήσει με τον παίχτη, με το περιβάλλον. Μα δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Εσύ φωτογράφε,
Όχι, ρε φίλε, δηλαδή. Μην τον έχει με την κλάπα κλούπα Χαβαγιάννα τώρα. Δηλαδή και άστε κιόλα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Τράβα τη μέση και πάνω, ρε λαθέρ. Ρε Θεό, δηλαδή. Ρε φίλε. Πήγε ο άλλο έκανε το αποκλειστικό τη ζωή του. Που να σου πω κιόλα κάτι. Και εσύ, ρε Μέση, βάλε κάτι. Εντάξει, εσύ σου δέσαι το αποκλειστικό τη ζωή. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε τώρα. Βάλε κάτι. Δεν κατάλαβε καν συνέντευξη. Το αποκλειστικό τη ζωή του κάνει ο άλλο ο φίλο και συνάδελφο εδώ πέρα. Και ο άλλο είναι με τη Χαβαγιάννα. Κράτα τη βερμούδα, βάλε ένα παπουτσάκι. Λεφτά δεν έχει. Θα ανοίξει την τουλάπα, θα παίρνει τα παπούτσια σου πάνω μα να πλακώσουν. Καρμύρι. Ήθελα ένα νικηφόρο project και να κερδίζω τίτλους με το σύλλογο, ναι. για να συνεχίσουμε μάλλον να μεγαλώνουμε το θέλω της Μπαρτσελώνα. Η αλήθεια είναι ότι, μας πήγαινε τάπα. Ότι δεν υπάρχει project ή τίποτα εδώ και πολύ καιρό. Τους δίκας. Ωραία. Απλά καλύπτουμε τρύπες όπως είπε. Όσο περνάει ο καιρός. Δεν έχει άδικο. Όχι, φυσικά και κάτω μηδέν δίκιο έχει. Ναι, δεν έχει άδικο. Γενικό έχει και ο κορεσμός σε κάποια φάση. Ναι. Είναι και αυτό. Ναι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Υπέφερα πολύ στην προπόνηση, στα παιχνίδια και στα αποδυτήρια. Ο πρόεδρος πάντα έλεγε ότι στο τέλος σεζόν θα μπορούσα να αποφασίσω αν ήθελα να φύγω ή αν ήθελα να μείνω. Και στο τέλος δεν κράτησε το λόγο του. Α, σε πολύ καλή τέτοια δηλαδή παραμένει. Αλλά θα μείνει παρόλα αυτά. Μια χαρά πολύ ωραία. Φαντάζεσαι αυτό στην Ελλάδα. Θα σκοτωθούν. Διαιρία τώρα. Ναι. Στον επόμενο, έλα, ορίστε. Ναι. Κάνε και σημαίνει στη Βιερίνα, ρε φίλε τέτοια. Θα τον πάρω, ε. Αποκλειστική. Όχι εσύ. Όχι εγώ. Δεν είναι του. Ναι. Τομέα της. Μάλιστα. Ωραία. Άμα έχει τέτοιο ψωμί, δεν το έχω πρόβλημα, το κάνω. Έχουμε τα κονέ, άλλωστε. Βέβαια. Από κοντά υπάρχει ο άνθρωπος. Μαζί έκανα διακοπές. Μέση, είμαι δυστυχισμένος, μένω στην Μπαρτσελόνα και δεν θέλω να πάω στα δικαστήρια εναντίον της. Μάλιστα. Στην ευχή του, κατάλαβα. Εγώ σου λέω, θα φύγει. Θα κάνει ένα χρόνο ακόμα. Ξυνήλα θα βγάζει μέσα από δυτήρια, μέσα στο γήπεδο, οπουδήποτε. Κρύος, απόμακρος και το επόμενο καλοκαίρι ελεύθερος. Δεν θα πάρει και ευρώ αυτή. Ναι. Και η Manchester City ανακοινώνει ότι παίρνουμε τον Lionel Messi. Mm-hmm. Εύκολα. Mm-hmm. Η United. Η Real, πολύ καλό θα ήταν αυτό. Ονειρικό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Έτσι, ωραίος. Λίγο νωρίτερα. Νικό, έχει ανακοίνωση η Λίγκα. Για πες. Δεν γίνεται. Αποφάσεις γενικής συνέλευσης. Η γενική συνέλευση Super League προχώρησε στην ομόφωνη έγκριση προκήρυξης πρωταθλήματος Super League Ντερβέτεν. Α, ναι, Ντερβέτεν είμαστε. Ναι. Αγωνιστική περίοδο 2021, όπως και στην έγκριση των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων υποδομών K19-K17, αγωνιστική περίοδο 2021. Εγκρίθηκε το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα του αθλήματος Super League Intervention αγωνιστική περίοδο 2021. Το Δουσού αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απέχουν οι εκπρόσωποι της Super League από την επόμενη συνεδρίαση. Όχι, τι έγινε, μας πέσανε. Τι. Απόλυση. Στον αέρα. Φεύγετε. Δρόμο. Τι διαβάζετε. Super League, ρε. Λοιπόν, το Δούσο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απέχουν οι εκπρόσωποι του Super League από την επόμενη συνεδρίαση τη Εκτελεστική Επιτροπή τη ΕΠΟ. Ένδειξη διαμαρτυρία για αποφάσει τη. Πόλεμο. Κόντρα ΕΠΟ Super League. Τέλεια. Κόντρα. Άντε, Νίκο, πάμε διάλειμμα γιατί ξεκίνησε 7 η ώρα. Φίλε, έχει ανοίξει, έχει ανοίξει την πόρτα στο στυλ, παιδιά, γιατί μα παίρνουν και μα βρίζουν. Παιδιά, βάλω να ακούσω την κλήρωση. Τι γίνεται. 7 η ώρα βάλω να ακούσω την κλήρωση. Τι γίνεται. Πάμε, break και επιστρέφουμε την κλήρωση.